Ρώσοι επιστήμονες από το Κρατικό Πανεπιστήμιο της Μόσχας και τη Ρωσική Ακαδημία Επιστημών ανέπτυξαν ένα υπερυπολογιστικό μοντέλο που αναλύει τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στο περιβάλλον. Το μοντέλο αυτό, που ονομάζεται TERMM, δηλαδή επίγειο μοντέλο, εξετάζει τις διαδικασίες στο έδαφος, τη βλάστηση και τα υδάτινα σώματα και θα αποτελέσει βασικό στοιχείο του Εθνικού Συστήματος Παρακολούθησης του Κλίματος στη Ρωσία. Το TERMM χρησιμοποιείται τον υπερυπολογιστή Lomonosov 2, ο οποίος επιταχύνει την επεξεργασία δεδομένων χιλιάδες φορές σε σύγκριση με τις συμβατικές συσκευές. Αυτό επιτρέπει την ανάλυση τόσο των παγκόσμιων αλλαγών όσο και των τοπικών φαινομένων, όπως η επίδραση των εκπομπών στο έδαφος ή τα υδάτινα σώματα. Το μοντέλο είναι ιδιαίτερα ακριβές και ευέλικτο, μοντελοποιώντας πολύπλοκες διαδικασίες σε μικρό επίπεδο. Οι επιστήμονες τονίζουν ότι τέτοιες προβλέψεις είναι απαραίτητες για την αξιολόγηση των μακροπρόθεσμων συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, όπως η ικανότητα του εδάφους να συγκρατεί την υγρασία ή η επίδραση της αύξησης θερμοκρασίας σε ορισμένα είδη φυτών. Αυτή η εξέλιξη δεν είναι μόνο μια επιστημονική ανακάλυψη, αλλά και ένα πρακτικό εργαλείο που θα επιτρέψει τη λήψη στοχευμένων μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως η ρύθμιση της χρήσης γης ή η βελτιστοποίηση της διαχείρισης των υδάτων. Το μοντέλο θα βοηθήσει επίσης την αξιολόγηση του κινδύνου αλλαγών στα οικοσυστήματα σε περιοχές που είναι πιο ευαίσθητες στις κλιματικές ανομαλίες. Επιπλέον, οι ερευνητές του MSU παρουσίασαν ένα σύστημα για τη μελέτη του φαινομένου της αστικής θερμικής νησίδας, όπου οι θερμοκρασίες σε μεγάλες μητροπολιτικές περιοχές είναι υψηλότερες από τις γύρω περιοχές. Το νέο εργαλείο χρησιμοποιεί τον υπερυπολογιστή MGU-270 για να αναλύσει τις αλλαγές θερμοκρασίας και να δημιουργήσει λεπτομερείς χάρτες για την αξιολόγηση του κινδύνου υπερθέρμανσης της πόλης. Αυτές οι τεχνολογίες υπογραμμίζουν τη σημασία των υπερυπολογιστικών μοντέλων για τη σύγχρονη περιβαλλοντική έρευνα, επιτρέποντας την ανάλυση τεράστιων ποσοτήτων δεδομένων και την πραγματοποίηση ακριβών προβλέψεων. Οι εξελίξεις αυτές ανοίγουν νέες προοπτικές για βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων και μείωση των αρνητικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Σημαντικό μέρος του έργου ήταν η ενσωμάτωσή του στο Γενικό Σύστημα Παρακολούθησης του Κλίματος στη Ρωσία. Αυτό βοηθάει όχι μόνο στη δημιουργία προβλέψεων, αλλά και στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των περιβαλλοντικών πρωτοβουλειών. Έτσι, το μοντέλο γίνεται χρήσιμο τόσο για τους επιστήμονες, όσο και για κυβερνητικά στελέχη που θα λάβουν αποφάσεις στον τομέα της οικολογίας. Στην αρχή αυτή η μέθοδος δοκιμάστηκε στη Μόσχα, αλλά τώρα χρησιμοποιείται για ολόκληρο τον Μητροπολιτικό Οικισμό. Αυτό επιτρέπει να γίνονται ακριβείς προβλέψεις και να λαμβάνονται μέτρα για τη μείωση του θερμικού στρες στη ζέστη του καλοκαιριού. Δεν είναι όμως μόνο οι Ρώσοι επιστήμονες που χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για να μελετήσουν και να προβλέψουν κλιματικά γεγονότα. Μια ομάδα επιστημόνων από το Γερμανικό Κέντρο Υπολογιστών για το Κλίμα στο Αμβούργο ανακατασκεύασε παρατηρήσεις ακραίων γεγονότων. Η τεχνητή νοημοσύνη έχει αποδειχθεί εξαιρετικά χρήσιμη στην κατανόηση των ακραίων κλιματικών φαινομένων. Οι επιστήμονες χρησιμοποιούν AI για να αναλύσουν τεράστιους όγκους δεδομένων από μετεωρολογικούς σταθμούς σε όλο τον κόσμο, οι οποίοι μετρούν τη θερμοκρασία, τη βροχόπτωση και άλλους δείκτες καθημερινά. Η AI βοηθά τους ερευνητές να εντοπίσουν ακραία κλιματικά γεγονότα που δεν είχαν παρατηρηθεί προηγουμένως. Για παράδειγμα, μια ομάδα επιστημόνων με επικεφαλής τον Etienne Plessiat στο Γερμανικό Κέντρο Υπολογιστών για το Κλίμα στο Αμβούργο χρησιμοποίησε AI για να αναλύσει δεδομένα ακραίων θερμοκρασιών στην Ευρώπη. Η τεχνολογία αυτή που ονομάζεται CRAI, τεχνητή νοημοσύνη ανασυγκρότησης κλίματος, ανακατασκεύασε παρατηρήσεις ακραίων κλιματικών γεγονότων όπως εξαιρετικά ζεστές και κρύες μέρες και νύχτες. Η AI βρήκε διαφορές με τα υπάρχοντα αποτελέσματα που προέκυψαν από παραδοσιακές μεθόδους συλλογής δεδομένων και εντόπισε άγνωστα ακραία κλιματικά γεγονότα όπως εξαιρετικά ψυχρές περιόδους το 1929 και κύματα καύσωνα το 1911. Αυτά τα ευρήματα είναι σημαντικά καθώς βοηθούν τους επιστήμονες να κατανοήσουν καλύτερα τις ακραίες κλιματικές συνθήκες του παρελθόντος, να προσαρμοστούν στις τρέχουσες και να προετοιμαστούν για μελλοντικές αλλαγές. Η τεχνολογία AI προσφέρει μεγαλύτερη ακρίβεια σε σύγκριση με τις παραδοσιακές στατιστικές μεθόδους, ειδικά σε περιοχές με σοβαρές ελλείψεις δεδομένων. Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι η χρήση AI θα βελτιώσει την ακρίβεια των κλιματικών προβλέψεων και θα βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση του μεταβαλλόμενου κλίματος της γης.